soy gambeta. Con el estilo argentino transpiramos la camiseta. La hora, queremos escuchar. Si sos cebollita, grita, 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 campeón mundial. Δεν ξέρεις πόσο άσχημα πέρασες εκεί το κάδρο, Αλφοσίτο. Σκεφτόμουν συνέχεια εσένα. Α, επειδή ήμουν κι εγώ εκεί. Όχι, επειδή ήθελες να με σώσεις, κακέ μου φίλε. Τι ήθελες να κάνω, θα έμπλεκα, έξυπνε. Ξέρεις πόσες φορές έχω μπλέξει εγώ για χάρη σου. Εγώ όμως είμαι ο Αλφόνς, ο αρχηγός, ο αρχηγός. Γιατί τέτοια μούτρα. Αυτά έχω μόνο. Ω, έχουμε πρόβλημα, ε. Ναι, η κόρη σου είναι το πρόβλημα. Α. Το ξέρεις ότι θα πάει στο Λούνα Πάρκ μαζί με το Φέντε. Α, ξέχασα να σου το πω. Τους άκουσα που το έλεγαν στη Λέσχη, Αλφοσίτο. Μόνοι θα πάνε. Όχι, με τη Γιασμίν και το Φελίπε. Ο Φέντε με τα παιδιά του Κρεοπόλη στο Λούνα Πάρκ. Να πάμε κι εμείς. Σοβαρά. Φυσικά. Τι ωραία, Αλφοσίτο, θα μπούμε στα συγκρόμητα. Όχι, κεφάλα, μπουμπούνα, άμυαλα, άχρηστε, ανεγκέφαλε. Θα πάμε να εξοντώσουμε τους δύο ατρόμητους, να τους εξαφανίσουμε, να μην τους ξαναδώ ποτέ μπροστά μου. Να δεις τι θα πάθει αυτός ο Φέντε που τολμάει και πήρα την κορούλα μου, ο ανόητος. Για ποια την πέρασε την κόρη μου, άντε να ανοίξεις, άντε. Καλά, άντε. Πάω. Κάντε καμιά δουλειά. Ήλα μας και μας αγαπάς. Γεια δάσκαλε. Τι θες? Ετοιμάζεις τους φωνιάδες και εμένα δεν με φώναξες. Α, ξέρεις τι γίνεται μικρέ. Εσύ δεν είσαι και τόσο κακός για να μπεις στην ομάδα. Α, όχι. Α, τι κούκλα, εσύ τσιμωδιά, ε. Ναι, είναι πολύ όμορφη. Είναι πολύ γλυκιά. Πώς τη λένε? Σαμέ. Σωστά. Ναι. Δεν είναι πολύ καλή η Σαμέ, ναι. Να το σπάει! Μουταρούσα, άσε τις ανοησίες! Έλα, ιδέα σου είναι! Τι κάνεις? Με συγχωρείς, κύριε Αρτούρο. Ξέρω ότι ο κύριος Τιπούρσιο ήταν ο ιδρυτής της Λέσχης, ο ευεργέτης μας και όλα τα σχετικά. Αλλά αυτό το κάδρο έχει τρελάρει τη γυναίκα μου. Μου έλεγε ότι ο κύριος Τιπούρσιο μεταμορφώθηκε σε μίνι. Καλά, τι να πω. Λέω να πάω στην πισίνα να κολυμπήσω λίγο. Και οι ηλικιωμένοι έχουν ψυχή, έτσι δεν είναι? Α, τώρα που το θυμήθηκα, πρέπει να ανοίξω κι εγώ το νερό. Θα έρθω μαζί σου, κύριε Αρτούρο. Ναι, πάμε. Έχει τρύπες. Τα μάτια σου θα με τρελάνουν. Μου πήραν το μυαλό. Και βόλτες ονειρεύομαι μαζί σου στο γελό. Τις βλακίες, γυναίκα! Ναι, καλά σου λέει, γυναίκα. Μόνο το σεβασμό που σου έχω, γυναίκα. Ευχαριστημένη. Τρελαμένη. Είναι πολύ όμορφα εδώ. Δεν θέλω να φύγω. Ναι. Είναι ωραία να είσαι ατρόμητη. Ρόξη, θα με βοηθήσεις? Ναι, σε τι? Να βρω μια οικογένεια να με υιοθετήσει. Δεν ξέρεις πόσο πολύ θέλω να έχω μαμά, μπαμπά, αδέλφια.
Ναι, θα σε βοηθήσω, Μαριλού, αλλά δεν είναι εύκολο. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Κορίτσια, έχει καμία σαμπουάν. Το δικό μου τέλειωσε, δεν μπορώ να λούστω. Όχι, εγώ δεν έφερα. Κάνω μια ευχή, κάνω μια ευχή. Πυριλί, πυριλού, με τη δύναμη της Μαριλού. Μα τι το θες το σαμπουάν, αφού το κεφάλι σου είναι γεμάτο αφρό, Λολίτα. Αυτό είναι σαν τη γη. Τι έχω πάθει, πάλι με πρόθεσαν οι δυνάμεις μου. Περίεργο που δεν ήρθε ο Μιτζάγκερ, ε. Εσύ όπως πάντα στον κόσμο σου, χοντρέ. Πήγε με τη μητέρα του στη Βραζιλία. Α, έχει κάτι κουκλάρες εκεί. Πήγε ταξίδι αναψυχής λόγω καλοκαιρινών διακοπών. Ε! Ο Ήπο λέει αν έφυγε για διακοπές. Α. Η Λολίτα είπε ναι, αλλά από το λίγο που γνώρισα τον Μιτζάγκερ του έλειπε πολύ η μητέρα του και ίσως μείνει εκεί για πάντα. Η αλήθεια είναι ότι με εκνεύριζε λίγο με το ροκ. Εμένα αυτό που με εκνευρίζει πολύ είναι η ζέστη που κάνει. Γιατί δεν πάμε στην πισίνα, ε! Ναι, πάμε. Ναι, ωραία, 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 πάμε. Το θυμό μου και έρχομαι. Καλά, εμείς πάμε. Πάμε. Τι θες εδώ? Ήρθα να εκδικηθώ τους ατρόμητους. Και εσύ θα είσαι ο πρώτος. Αφήσέ με. Έλα να παλέψουμε. Παράτα με, βλάκα! Βλάκα, να με πεις όταν θα είμαστε έξω. Γιατί εδώ μπορεί να σε σώσουν τα φιλαράκια σου. Άντε να δούμε αν θα τα καταφέρεις μόνο. Άντε τον αδελφό μου παλιό από εδώ, φύγε από εδώ. Κοίτα ποιος ήρθε. Πώς θα είσαι αδελφός αυτού του χαζού. Τι τρέχει, δεν τα καταφέρνει μόνος του, ε? Δεν πειράζει. Θα πάλεψε και με τους δυο. Πρώτα θα διαλύσω εσένα. Και μετά... Θα πιείτε κάτι, ένα αναψυκτικό? Όχι, χαρά μου. Το μόνο που θέλω είναι να έρθει ο μπαμπάς σου να τελειώνουμε. Ο πατήρ Φρανσίσκο θα μας περιμένει. Έχει πάει στη Λέσχη για να πάρει τον κύριο Βίκτορ και την κυρία Αντζέλικα. Κυρία Κάτα, πώς πάει η στέγη? Η στέγη δεν έχει πολλά χρήματα, ξέρεις, αλλά είναι γεμάτη αγάπη. Ο πατήρ Φρανσίσκο φροντίζει τα άστεγα παιδάκια. Τα παιδιά ξέρουν για το τροπικό συγκρότημα. Ω, ναι, να ξέρεις με τι χαρά το περιμένουν, αλλά πρόσεξε. Υποσχέθηκα στον πατέρα ότι δεν θα κάνουν τίποτα γελιότητες. Κουράστηκα πολύ να τον πείσω ότι η παράσταση θα είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είναι μεγάλη αμαρτία να λες ψέματα σε ιερέα. Ναι, γλυκιά μου, ναι. Ναι, ναι, εδώ είναι, σου τον δίνω. Κόκκι, τηλέφωνο για σένα. Για μένα? Ναι. Ποιος είναι? Α. Έλα, Βέρο, τι κάνεις? Σε σκεφτόμουν, ξέρεις. Συνέχεια σε σκέφτομαι. Και αυτός ο Ντόβερ τι είναι, δυναμητής? Ναι, είναι τρελός. Σίγουρα θα τον έστειλε ο Αλφόνσο για να κάνει φασαρία. Έχω την άποψη ότι δεν είναι μόνο τρελός, αλλά ανήθικος. Ένας κακεντρεχής, ένας χερέκακος, ένας κακόβουλος. Τι? Παλιόπαιδο. Καλά. Ευτυχώς που ήρθε ο αδερφός μου. Τελικά τον τρομάξαμε λίγο και έφυγε τρέχοντας από εδώ. Προσοχή εσείς, οι καινούργοι. Αυτό το παιδί πρέπει να το προσέχετε πολύ. Γκαστόν, όλη την εβδομάδα σου τηλεφωνούσα. Τι έγινε, έλειπες? Σίγουρα με αυτή την τρελή μάνα που έχει... όχι, όχι, δεν είπα τίποτα, Γκαστόν, όχι, όχι. Σε άκουσα. Πήγαμε για δύο μέρες με τη μαμά στο Πούντα Ντελέστα. Και αύριο φεύγω με τον μπαμπά για Πιναμάρ. Α, τον τυχερούλι. Έτσι βρήκα την ευκαιρία και ήρθα για να σας δω λίγο.